παραμένει το πρόβλημα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Φλόρινας. Εγκλωβισμένη, δηλώνει κάτοικη της Ακρινής, εδώ και 15 χρόνια περιμένουμε την κατάσταση. Οι τελευταίες εξελίξει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Προγραμματίζουν αντιδράσεις συνδικάτα. Νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών. Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Έξτρα φόρος περιμένει όσοι δεν κατάφεραν να χτίσουν αφορολόγητο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Προβλήματα στη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής της Φλόρινας σημειώνονται από τα μέσα του Δεκέμβρη λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Μέχρι στιγμής γίνονται μόνο εξετάσεις, ενώ οι εισαγωγές γίνονται σε γειτονικά νοσοκομεία. Για το ρεπορτάζ μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Φλόρινας. Αιτία η έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, γίνονται εξετάσεις, αλλά οι εισαγωγές παραπέμπονται στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Η παιδιατρική κλινική της Φλόρινας είχε δύο γιατρούς. Τον διευθυντή, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε 31 Δεκάτου 2017, και μία γιατρό, η οποία πήρε άδεια αλοχίας. Ως εκ τούτου, τις τελευταίες ημέρες του 2017, μετά τις 15 Δεκέμβρη δηλαδή, παρέμεινε για κάποιες ημέρες ακάλυπτη, παρά το γεγονός ότι κάποιοι γιατροί από την Τρίτη είπε ήρθαν και βοηθήσανε. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίγουσα κατάσταση του 2018, έχουμε έρθει σε εννόηση με αρκετούς γιατρούς από τα νοσοκομεία, τα όμορφα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και άλλα νοσοκομεία, όπως είναι η Καστοριά, όπως είναι η Γρεβενά, όπως είναι το Κέντρο Υγείας Δεσκάντης και κάποιες μονάδες υγείας από την Τρίτη ΥΠΕ. Έχουμε βάλει τους γιατρούς σε ένα προγραμματισμό έτσι ώστε να έχουμε τακτικά εξωτερικά ιατρία και αντιμετώπιση των επιγόντων περιστατικών σε 24-ωρη βάση. Επομένως, παιδίατροι υπάρχουν καθημερινά στο νοσοκομείο. Εκείνο το οποίο δεν θα γίνεται είναι ότι δεν θα λειτουργεί η παιδιατρική κλινική. Ουσιαστικά οι εισαγωγές περιστατικών γίνονται στα όμορφα νοσοκομεία. Οι εισαγωγές περιστατικών θα γίνονται στα όμορφα νοσοκομεία. Η αντιμετώπιση όμως των επιγόντων περιστατικών θα γίνει στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Και αν χρειάζονται διακομιδές, οι διακομιδές θα πραγματοποιούνται από παιδίατρο της Φλόρινας. Μέχρι πότε μπορεί να. Αυτό θα επαναληφθεί έως ότου καταφέρουμε να καλύψουμε τις κενές οργανικές θέσεις της παιδιατρικής κλινικής, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Η πρόθεσή μας είναι να προκηρύξουμε τουλάχιστον τις δύο άμεσα, εφόσον μας δοθεί η δυνατότητα και η άδεια από τη μεριά του Υπουργείου, και ταυτόχρονα έχουμε υποβάλει και αίτημα και δέσμευση και αντίστοιχη δέσμευση πίστωσης για την πρόσληψη επικουρικών γιατρών. Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και η ΠΟΕΔΗΝ. Η διοίκηση του νοσοκομείου έκανε ό,τι μπορεί όταν ο ένας γιατρός έφυγε λόγω ακαδημαϊκής καριέρας και η άλλη γιατρός παιδίατρος ασθένησε, έστειλε, μάλλον έκανε όλες τις δέωσες ενέργειες προκειμένου να προκηρυχθεί η μία θέση του αποχωρούντος ιατρού, αλλά και ταυτόχρονα και να υπάρξει και μία δεύτερη προκήρυξη θέσης παιδιάτρου από έναν παλαιό διαγωνισμό που είχε κηρυχθεί άγωνος. Παρά τα αυτά, δεν προκηρύχθηκαν οι θέσεις αυτές. Η παιδιατρική κλινική ανέστηλε τη λειτουργία της. Ως εκ τούτου, παρότι στο νοσοκομείο της Φλόρινας υπάρχουν γυναικολόγοι, έχουν σταματήσει το και τι. Το αποτέλεσμα είναι οι έγκυες γυναίκες να απευθύνονται για το και τους στα δύο νοσοκομεία της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι επειδή η απόσταση είναι μεγαλύτερη για την Κοζάνη από την περιοχή της Φλόρινας αλλά και την Πτολεμαΐδα, έχουμε καταγγελίες εγγύων γυναικών για να αποφύγουν τα έξοδα μετακίνησης αλλά και διαμονής στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, αναγκάζονται να πηγαίνουν στα Σκόπια, στο νοσοκομείο Μπίτουλα. Αυτό νομίζω είναι απαράδεκτο και δείχνει την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία της χώρας εξαιτίας της έλλειψης βασικών ειδικοτήτων ιατρών.
Θα παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, ο οποίος είναι στο στούντιο μαζί μου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να διευκρινίσω πως αυτό που ακούστηκε σχετικά με το ότι πολλοί επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Μπίτωλα στο νοσοκομείο για να εξυπηρετηθούν καθώς είναι κλειστή η κλινική της Φλόρινας, έχει να κάνει με την καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, δηλαδή είναι δική τους θέση και όχι, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Καθώς ακούσαμε τον κύριο Χιωτίδη να υποστηρίζει ότι παραπέμπονται στα νοσοκομεία κοντά στην Τολεμαίδα, κυρίως στην Τολεμαίδα, λόγω της, του προβλήματος στην κλινική. Για να συνοψίσουμε λοιπόν το θέμα, υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες πρόβλημα λόγω εκτάκτων εξελίξεων που οδήγησαν στον περιορισμό, στην μείωση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού. Είναι κλειστή, δεν δέχεται εισαγωγές η κλινική η παιδιατρική. Εξυπηρετούνται όσοι πηγαίνουν για πρώτες ανάγκες, για πρώτες βοήθειες, αλλά από εκεί και πέρα διοχετεύονται αλλού οι ασθενείς. Χρειάζονται για να λυθεί το πρόβλημα 3 ιατροί, αλλά σε πρώτη φάση ο ρεαλιστικός στόχος είναι τουλάχιστον 2 από αυτούς να έρθουν. Και από εκεί και πέρα θα γίνει μια προσπάθεια να έχουμε μια προσέλκυση και του επικουρικού προσωπικού για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Mm-hmm. Το κακό στην υπόθεση αυτή είναι ότι τη στιγμή αυτή δεν μπορεί να δοθεί από κανέναν ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα λύσης του προβλήματος. Και αυτό γιατί υπάρχει αφενός η γραφειοκρατία της πρόσληψης ενός νέου ιατρού και από την άλλη είναι βεβαίως και ο κίνδυνος του να προκηρυχθεί μια θέση και αυτήν η προκήρυξη της θέσης να μην προχωρήσει ομαλά, αλλά να αναγκαστεί να διακοπεί η διαδικασία λόγω οποιοδήποτε ασάθμη του παράγοντα και να ξαναπάει από την αρχή. Κάτι που γίνεται πολύ τακτικά. Δυστυχώς ναι, δυστυχώς ναι. Άρα τη στιγμή αυτή η κατάσταση αυτή είναι από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά. Ακούσαμε και από την ΠΟΕΔΗΝ και έχουμε λόγο να την πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη στην διεύθυνση, στη διοίκηση του νοσοκομείου, στον κύριο Χιωτίδη και στην διοίκησή του, γιατί είναι θέμα πολιτικό. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, όσο η κατάσταση αυτή παραμένει, μιλούμε για μια σημαντικότατη έλλειψη σε δομή υγείας περιοχής μας. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Εγκλωβισμένη είναι η Ακρινή και οι κάτοικοί της στη μελλοντική μετεγκατάσταση του χωριού τους, την οποία περιμένουν εδώ και 15 χρόνια. Οι περίπου 1.000 κάτοικοι φαίνεται πως σταμάτησαν να κάνουν όνειρα για το αύριο του τόπου τους, αφού καταγγέλουν πως η αυτοδιοίκηση πάγωσε τα έργα της βελτίωσης ποιότητας ζωής, γιατί το χωριό θα σηκωθεί, όπως λένε. Μαζί πάγωσε και η διεκδίκηση των θεμάτων της καθημερινότητας και το κύριο αίτημά τους είναι μόνο η μετεγκατάσταση. Από τη στιγμή που έμαθαμε σε έναν κόσμο ότι η εργασία μας είναι η ΔΕΗ και όλη η κατάσταση είχε να κάνει με τη ΔΕΗ, έμαθαμε και επένδυσαν όλοι πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή χάσαμε και αυτά τα προνομία όσον αφορά τη ΔΕΗ, θα χάσουμε και τα χωράφια μας, χάνουμε και τη ζωή μας εδώ στο χωριό και είμαστε όμως σε μια κατάσταση ότι θα σηκωθούμε. Ακρινή 2018. Ένα από τα πληγωμένα χωριά της Κοζάνης που έχει συμπαρασύρει εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ. Χτισμένη σε υψόμετρο 853 μέτρων και τραυματισμένη από την βορειοδυτική της πλευρά, από το ρηχείο της ΔΕΗ, η Ακρινή περιμένει χρόνια τώρα να μετεγκατασταθεί, να σηκωθεί, όπως λένε οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να μην προχωρά τίποτα και οι ντόπιοι να δηλώνουν εγκλωβισμένοι. Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε ένα καλό στην περιοχή μας, όπως ονομάζεται η ΔΕΗ, για μας πλέον έχει καταντήσει πληγή. Έχει χαθεί πλέον το επίπεδο ζωής στο οποίο ζούμε ως κάτοικοι στο χωριό μας. Είμαι 30 χρονών, είμαι μόνιμος κάτοικος Ακρινής. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι έρχονται σταδιακά και φεύγουν όσον αφορά το χωριό. Ζω στο χωριό, εργάζομαι στο χωριό, οι εργασίες μου, όλες οι δουλειές μου είναι εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος, όπως το είπα προηγουμένως, η δημότης, είτε από την Κοζάνη είτε από τα αντίθετα χωριά, δεν έχει τίποτα παραπάνω από μένα ως δημότης Κοζάνης σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζω εγώ ως κάτοικος Ακρινής. Και δεν χρωστάω μάλλον σε κανέναν τίποτα να αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση και αυτές τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζω σήμερα στην Ακρινή. Τι λέτε σε όλους αυτούς που λένε ότι οι κάτοικοι εδώ των χωριών που γενιάζουν με το ρηχείο της ΔΕΗ έχουν άλλα πλέον εκτήματα από τη ΔΕΗ, όπως για παράδειγμα προσλήψεις, αποζημιώσεις κλπ. Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω και να πω, επειδή πλέον έχει καταντήσει αστείο και έχει καταντήσει ανέκδοτο,
Μπορώ στον οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να ζήσει σήμερα με αυτή την κατάσταση στο δικό μου χωριό, να έρθει να το δώσω το σπίτι μου, να το δώσω τη δουλειά μου και να πάρω αυτά τα οποία έχει από την απέναντι πλευρά ή οπουδήποτε αλλού είναι. Αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε σε ένα χωριό πληττόμενο, με 400 μέτρα μακριά το Ρηχείο και στα 500 μέτρα το ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, είμαστε β' ζώνη όσον αφορά τις προσλήψεις τα 8 μήνα. Όπως όλοι γνωρίζουν και όπως όλοι το καταλαβαίνουν, οι προσλήψεις τα 8 μήνα ήδη έχουν πέσει. Έχει να γίνει διαγωνισμός όσον αφορά τις μόνιμες θέσεις από το 2008. Οπότε ποια είναι η πλεονεκτικότητά μας όσον αφορά τους γύρους κατοίκους των υπόλοιπων χωριών? Ότι θα περάσουν από την Αχνή 10 άτομα. Τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 30 οικογένειες έχουν φύγει από το χωριό για το εξωτερικό λόγω της συνεχούς υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας. Οι κάτοικοι τονίζουν πως έργα δεν γίνονται. Οι υποδομές συντηρούνται στα βασικά, οι αγροτικές και εκτινοτροφικές δουλειές χάνονται, ειδικά μετά τη δέσμευση των 5.000 στρεμάτων του κάμπου της Ακρινής από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Επειδή είχα την τύχη, ο πατέρας μου, όπως είπα και στη συζήτησή μας, να είναι το 2004, ήταν 8 χρόνια πρόεδρος στο χωριό. Και το έτσι πολύ πιο έντονα όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από το 2002. Ακόμα όταν ήμασταν περιφέρειες, επιλεούδη. Σήμερα έχουμε 2018. Έχουν περάσει 16 χρόνια. Η ίδια διαδικασία και η ίδια καραμέλα όλα αυτά τα χρόνια. Ότι ναι, θα γίνει η μετεγκατάσταση. Απλά χωρίς να κουράζουμε και χωρίς να γίνεται τίποτα. Θεωρώ για μένα ότι είναι πολιτική βούληση, ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρθει η απόφαση και να τελειώνει αυτό το θέμα. Θα σηκωθείτε το 2015, 2020, 2025, 2030, 2050 ή δεν θα σηκωθείτε. Για να μπορούμε και εμείς να ζήσουμε την καθημερινότητά μας. Πλέον έχει γίνει πραγματικά κόλαση όλο αυτό το οποίο ζούμε σαν χωριό. Σε λίγο θα γίνουμε σαν την Ποτοκόμη που το έτσα κιόλας, επειδή έχω κατοίκους οι οποίους συνομιλώ. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι δεν βάφαν τα σπίτια τους γιατί θα γίνει η μετακατάσταση. Δεν θέλω να φαντάζομαι τον εαυτό μου ότι θα φτάσουμε σε μια διαδικασία ότι θα είμαστε στο χωριό, σε ένα κατοικήσιμο χωριό, να μπούμε στη διαδικασία ότι δεν θα βάψω το σπίτι μου γιατί θα γίνει η μετακατάσταση. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 15 χρόνια, έχουν σταματήσει όλα τα έργα υποδομής. Τα τελευταία 3,5 χρόνια στο τοπικό συμβούλιο, το μόνο έργο το οποίο έχουμε κάνει είναι η επέκταση νεκροταφείου, κημητηρίων. Στην Ακρινή αυτή τη στιγμή ζουν 1,000 κάτοικοι. Αποχετευτικό δίκτυο δεν υπάρχει. Το δίκτυο ίδρυυσης είναι από αμιαντοσωλήνες και δεν έχει αντικατασταθεί. Τόσα χρόνια οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν και βασικά έργα υποδομής. Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται με τη δικαιολογία ότι το χωριό θα μετεγκατασταθεί. 15 χρόνια τώρα η ίδια δικαιολογία. Οι κάτοικοι ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την μετεγκατάσταση για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις ζωές τους. Μέχρι τότε ζητούν από την περιφέρεια και τον Δήμο να μην τους βάζει σε δεύτερη μοίρα και να φροντίζουν για την ποιότητα ζωής τους. Όπως για παράδειγμα να περιφράξουν όπως πρέπει τη δεξαμενή που υδροδοτεί το χωριό, να φτιάξουν μια παιδική χαρά για τα παιδιά ή να τοποθετήσουν μπάρες ασφαλείας κατά μήκος του δρόμου στο κανάλι που οδηγεί στο χωριό τους. Ο δρόμος αυτός πόσο κίνηση έχει? Αυτή τη στιγμή από εδώ πηγαίνει, έρχεται. Οι τρεις βάρδιες της ΔΕΗ, τα οποία άτομα δουλεύουν στο Ρηχείο. Συν τα παιδιά 8 μήνα εργολάβους, φορτηγατζίδες, συν τα δύο χωριά τα οποία πηγαίνουν για τις καθημερινές τους ασχολίες στην Κοζάνη, Ακρινή και Άγιος Δημήτριος. Συν τα λεωφορεία τα παιδιά τα μαθητικά και τα επιβατικά. Με έναν δρόμο τον οποίο πλέον δεν τηρεί καθόλου τις προδιαγραφές για να πηγαίνει ο κόσμος. Αυτό που ζητάτε είναι να μπουν μπαριέρες εδώ δίπλα στο ρέμα, έτσι? Το βασικό. Γιατί σε ένα μικρό ατύχημα, αν κάποιος πέσει μέσα στο κανάλι, πνίγει. Θέλετε να μείνετε στο χωριό? Όχι. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι κρίνεται μάλλον απαραίτητο και επιβάλλεται να φύγουμε. Πλέον η κατάσταση είναι δραματική. Δεν το κάνω από μόνος μου δραματικό ή ότι τα λόγια θα το κάνουν πολύ πιο συγκινητικό ή πιο τραγικό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζωή στην Άκρη, δεν υπάρχει τίποτα.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ρεκόρ μείωσης της ανεργίας στην Ελλάδα καταγράφει η Eurostat με τα στοιχεία που βγήκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Κατερίνα Μαρκοπούλου. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοκράτη. Προκαλεί εντύπωση, ναι, η είδηση, έτσι. Εντύπωση. Θα δούμε όμως. Αυτό είναι το θετικό μέρος των στοιχείων της Eurostat. Υπάρχει όμως και το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2017. Το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα από 23,2% έπεσε στο 20,8%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που λέμε ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι. Έτσι. Ο αριθμός των ανέργων το Σεπτέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε στις 981.000, ένα εκατομμύριο κοντά περίπου. 16,8% το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες, πολύ υψηλότερο στις γυναίκες, 25,3%. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας της Ελλάδας ακολουθεί η Ισπανία με 16,7%. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, να το τονίσουμε αυτό, σημειώθηκαν στην Τσεχία 2,5% Σοκράτη, στη Μάλτα και στη Γερμανία 3,6%. Αυτά για τα στοιχεία της Eurostat. Αργά το απόγευμα στην δημοσιότητα. Πες μας λίγο τι γίνεται τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε στην ετοιμότητα τον εκλογικό μηχανισμό εκεί. Έχουμε ετοιμότητα ο εκλογικός μηχανισμός. Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή των Τομεαρχών του κόμματος υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη και πλέον μοίρασε την ευθύνη των 13 περιφερειών της χώρας. Ουσιαστικά ανακοίνωσε μια άτυπη Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με τους βουλευτές, παράλληλα με την εκλογική ετοιμότητα, να επικοινωνήσουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε γωνιά της χώρας. Συγκεκριμένα τη Δυτική Μακεδονία που μας ενδιαφέρει, αναλαμβάνουν η Φωτεινή Αραμπατζή, βουλευτής Σερών, τομεάρχης Αγροτικού, και ο Κώστας Κρέκας, βουλευτής Τρικάλων, τομεάρχης Ενέργειας. Άλλωστε θα τρέξουν πάρα πολλά θέματα, τόσο με το αγροτικό όσο και με τα ενεργειακά. Από τη Δυτική Μακεδονία, Σοκράτη, να τονίσουμε ότι δεν όρισε κάποιο βουλευτή ή στέλεχος ο κύριος Μητσοτάκης στην Επιτροπή. Σε κάποια από τις περιφέρειες της υπόλοιπης, δηλαδή. Έτσι. Μάλιστα. Σε καμία από τις περιφέρειες δεν έχουμε ονόματα από τη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε και αντιπρόεδρο τομεάρχη του Αγροτικού, τον βουλευτή Φλόρινες, τον Γιάννη τον Αντωνιάδη, και τη Μαρία την Αντωνίου σε θέματα εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν τοποθετήθηκαν σε καμία από τις επιτροπές που όρισε ο Μητσοτάκης σε ολόκληρη τη χώρα. Mm-hmm. Θέλω όμως, πριν κλείσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, επειδή είμαστε ζωντανό δελτίο ειδήσεων, έχουμε μία είδηση που αφορά στην τηλεθέρμανση. Mm-hmm. Έχουμε μία διαρροή σε δύο συγκεκριμένα σημεία της πόλης της Κοζάνης, στις οδούς Πτολεμαΐδος και Σατίστης. Θα αποκατασταθεί η βλάβη μέχρι αργά το βράδυ. Να πούμε στους καταναλωτές να μην ανησυχούν. Τα συνεργεία κάνουν τις απαραίτητες εργασίες ώστε να μην έχουν. Έχει διακοπή δηλαδή τηλεθέρμανση αυτή τη στιγμή για να επιδιορθωθεί η βλάβη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ενημερωτικές επαφές και συσκέψεις ξεκίνησε από σήμερα το ΠΑΜΕ με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των εργαζομένων για τα μέτρα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Η ψήφισή του από τη Βουλή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Το ρεπορτάζ είναι της Βάσος Ανουλίδου. Διευρυμένη σύσκεψη σωματείων, συνδικαλιστών και εργαζομένων συγκάλεσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Κοζάνη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών εν ώψη της επικείμενης συζήτησης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή. Την Παρασκευή 12 του μήνα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ καταθέτει το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει πληθώρα δεκάδες μέτρων, 82 νομίζω είναι. Ανάμεσα σε αυτά είναι για τους πληστηριασμούς που αφορά την πρώτη κατοικία των λαϊκών στρωμάτων, αλλά επίσης και αυτό που προσωρινά είχε αποσύρει τις διατάξεις εκείνες που περιορίζουν ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία των πρωτοβάθμιων σωματείων. Στόχος όλων αυτών εδώ των μέτρων είναι κυριολεκτικά να αφοπλίσουν
την εργατική τάξη. Ακόμα και αυτά τα τελευταία υπολείμματα αντίδρασης που δίνει δικαίωμα η εργατική και η άλλη νομοθεσία, έτσι ώστε να υπάρξει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, με αποτέλεσμα να περάσει, ας το πούμε έτσι, χωρίς πολλές αντιδράσεις, οτιδήποτε αντιλαϊκό σχεδιαστεί από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ, Βαγγέλη Βελιολάνη, ξεκίνησαν ήδη ενημερωτικές επαφές στους χώρους εργασίας, ενώ θα ακολουθήσουν κινητοποιήσεις που θα κορυφωθούν την ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Να αρχίσουμε την ενημέρωση, την παρέμβαση στους χώρους δουλειάς, στους εργαζόμενους, για να τους ενημερώσουμε για την κρισιμότητα αυτής της ημέρας του πολυνομοσχεδίου, των ζητημάτων που θέτει, έτσι ώστε να υπάρξουν κινητοποιήσεις τόσο ενάντια στους πληστηριασμούς που θα απελευθερωθούν, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών που ήδη γίνονται αυτά, αλλά θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα κυριολεκτικά μια θύελα που θα ξεσπάσει πάνω στο κεφάλι των εργαζομένων, καθώς επίσης και τις κινητοποιήσεις για την ημέρα που θα κατατεθεί, θα συζητηθεί το πολυνομοσχέδιο στην Βουλή, αλλά και για την ημέρα που θα είναι η ψήφιση. Δηλαδή ουσιαστικά προτείνουμε στα σωματεία αυτά να ενώσουν τις δυνάμεις τους, έτσι ώστε τόσο την Παρασκευή 12 του μήνα, όσο και την Δευτέρα που ακολουθεί, να υπάρξουν κινητοποιήσεις στην κεντρική πλατεία της Κουζάνης, που θα είναι το αποτέλεσμα όμως μιας μαζικής καμπάνιας στους χώρους δουλειάς για τους εργαζόμενους. Νέο καθεστώς στις ασφαλιστικές εισφορές έχουμε από την 1η Ιανουαρίου. Μας ενημερώνει σχετικά ο Απόστολος Γαϊτάνης. Απόστολη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοκράτη. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές σχεδόν για όλους. Αυτό μας ενημέρωσε ο κύριος Μόσχος, Βασίλης Μόσχος, ο πρόεδρος των λογιστών Κοζάνης. Mm-hmm. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Γενάρη του 2018. Πρέπει να πούμε ότι ένα από τα σημεία που συγκρατήσαμε είναι ότι οι εισφορές πλέον υπολογίζονται ως εισόδημα. Μας αναφέρει ο κύριος Μόσχος χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και πρέπει να πούμε ότι αν βάλουμε τώρα εισφορές και φόρους μαζί, φτάνουμε σε ένα 70% του εισοδήματος. Δηλαδή πλέον είμαστε στο σημείο όπου το κράτος δεν είναι απλώς συνέτερος με τον επιχειρηματία, αλλά γίνεται το αφεντικό. Και μάλιστα, όταν το λέμε αυτό χαρακτηριστικά στον κύριο Μόσχο, μας λέει είναι το αφεντικό όταν έχουμε τα κέρδη, όταν έχουμε όμως τις ζημίες, μας αφήνει μόνος μας. Επίσης, θίξαμε και το θέμα της ανεμικής ανόδου που είδαμε στο εμπόριο την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Γιατί είδαμε μια αύξηση 5 με 7% και στην Κοζάνη, για παράδειγμα, αλλά ακόμη και στην Πτολεμαϊδα και σε πολλές άλλες πόλεις. Αυτό που μας ανέφερε είναι ότι σαφώς υπήρχαν τα επιδόματα τα οποία ήρθαν τελευταία στιγμή από την κυβέρνηση και ανέβασαν κάπως την κατανάλωση, γιατί όλα πέσαν στην κατανάλωση. Αλλά τώρα όλα αυτά τελειώνουν και τα προβλήματα στην αγορά και γενικότερα στο τοπικό επιχειρήν είναι εδώ. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι σου δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών της Κοζάνης, ο κ. Βασίλης Μόσχος. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Ενημέρωση και πολλές πληροφορίες όσον αφορά για το νέο καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει από την 1η Γενάρη του 2018 έδωσε στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος των φοροτεχνικών Κοζάνης, Βασίλης Μόσχος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μόσχος σχολίασε και την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό επιχείρημα. Οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2018 από το ΜΕΦΚΑ δεν έχει κάποια διαφορά η κλίμακα που υπήρχε το 2017. Ανάλογα με εισοδήματα που θα υπάρχουν, θα πάμε στην κλίμακα που έχει έφτα και συνεχίζουν οι εισφορές να είναι ίδιες. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη διαφορά είναι ότι φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι, δεν αφαιρούνται οι καταβληθείς ασφαλιστικές εισφορές από τα κέρδη μας ώστε να δηλώσουμε την κερδοφορία. Για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Μια επιχείρηση που πέρυσι έβγαζε 15.000 κέρδη και είχε πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές 5.000 όλη τη χρονιά, θα πήγαινε και θα έλεγε ότι έχω κέρδη 10.000 ευρώ και θα φορολογούνταν και θα έβγαζε οι καινούριες ασφαλιστικές εισφορές, θα έβγαιναν πάνω στις 10.000. Φέτος, μια επιχείρηση που έχει 15.000 κέρδη, δεν αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές για να επαχθεί στην κλίμακα, ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές για την επόμενη χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα μια επιχείρηση που ακόμα και σταθερή να είναι για αυτή τη διετία, οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν αύξηση. Αυτή η αύξηση δηλαδή πόσο βλέπετε να κινείται ανάλογα με τους κλάδους? Δεν έχει να κάνει με τους κλάδους, έχει να κάνει καθαρά με την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και το κατά πόσο τι κερδοφορία είχε την προηγούμενη χρονιά. Οπότε δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο. Τώρα σαν ποσοστό, το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορούμε να πούμε το 80% της αγοράς θα έχει σίγουρα μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές. Το 80% της αγοράς. Αυτοί που θα έχουν κερδοφορία θα έχουν σίγουρα αύξηση, αλλά
Δεν υπάρχει όμως σαν ποσοστό το πόσο θα αυξηθεί, γιατί μετά είναι καθαρά στην κάθε επιχείρηση το ποια ήταν η κερδοφορία της. Τα οικονομικά της δεδομένα λέτε. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά με τη φορολογία που υπάρχει για το 18 και μετά, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές αυτές τις αλλαγές που έχουμε, βλέπουμε δηλαδή να καταπιάνει πλέον το κράτος ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που λέμε από τον τζίρο μιας επιχείρησης. Δυστυχώς αυτό είναι η αλήθεια. Το πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό, δηλαδή άμα το βάλουμε κάτω μπορεί να φτάνει, να πούμε, 70%, 70-80% ανάλογα την επιχείρηση και το είδος της είναι μεγάλο νούμερο. Δηλαδή δεν είναι απλώς συνέτερος, είναι μάλλον το αφεντικό εδώ πέρα. Αν έχουμε ζημίες, ναι, νομίζω ότι τα αναλαμβάνουμε μόνοι μας. Αν έχουμε κέρδη είναι μαζί μας. Μάλιστα, κατάλαβα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή ήρθαμε και σε επαφή με τους εμπορικούς συλλόγους, όπου την περίοδο του Χριστουγέννων είχε μια έστω και ανεμική αύξηση το ποσοστό της αγοράς, τουλάχιστον είχαμε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως που μας έδωσε να καταλάβουμε είναι ότι με το που δόθηκαν αυτά τα μερίσματα και επιδόματα από την κυβέρνηση, όλα πήγαν στην κατανάλωση. Αυτό δείχνει, φαντάζομαι, και τις ανάγκες του κόσμου, ότι δεν μένει κάτι στη γωνία του σπιτιού ή στο σιρτάρι, αλλά φεύγει κατευθείαν για κατανάλωση. Ναι, θεωρώ ότι είναι δεδομένο αυτό, ότι ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει ανάγκες που δεν έχει βάσει των εισοδημάτων που έχει να τις καλύψει. Και η περίοδος των γιορτών ήταν μια ευκαιρία να καλύψει μια παραπάνω ανάγκη του με τα μερίσματα, με επιδόματα, με ό,τι δόθηκε. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι θετικά, αλλά ακόμα αυτή που είπατε και είπατε ανεμική, είναι αλήθεια ότι δεν σημαίνει ότι ανέβηκε η αγορά, ήταν κάτι στιγμιαίο βάσει των επιδομάτων. Νομίζω ότι μετά από 1-2 μήνες θα συνεχίσει η αγορά να είναι στην ίδια κατάσταση από τη στιγμή που δεν υπάρχει μείωση της ενεργίας, δεν υπάρχει αύξηση του κατώτου μισθού, δεν υπάρχει κάτι που να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν βλέπουμε νέες επιχειρήσεις να ανοίγουν. Δεν έχουν δημιουργηθεί εκείνες εκεί πέρα οι προϋποθέσεις ώστε να μπορεί κάποιος να πάει να κάνει μια επένδυση για να δώσει δουλειά και να ξεκινήσει η οικονομία, η αγορά να κινείται. Φόρο και μάλιστα τσουχτερό θα πληρώσουν όσοι δεν κατάφεραν να χτίσουν το αφορολόγητό τους για το οικονομικό έτος 2017. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου, το χτίσιμο του αφορολόγητου γίνεται από πέρυσι μόνο με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και όχι με αποδείξεις. Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν όσοι δεν μπόρεσαν να καλύψουν το ελάχιστο όριο απαιτούμενων δαπανών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και χάνουν το αφορολόγητο. Όποιος φορολογούμενος δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις ελάχιστες απαιτούμενες δαπάνες, τιμωρείται με πρόσθετο φόρο 22% επί της αξίας των δαπανών με κάρτα. Υπενθυμίζεται πως για να χτιστεί το φορολόγητο, χρειάζονται δαπάνες 10% δηλωθέντος εισοδήματος για ύψος εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ, 15% για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και 23 υπόλοιπες κατηγορίες. Όπως λέμε καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 και το συζητάμε και με τους πελάτες μας και έχει ακουστεί και από εσάς στα μέσα ενημέρωσης κτλ. Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2017 για να χτίσει κάποιος το αφορολόγητο όριο ώστε να απαλλαγεί μέχρι ενός ορίου αναλόγως σε ποια κατηγορία βρίσκεται από το φόρο εισοδήματος, οι δαπάνες που θα πρέπει να συγκεντρώσει ισχύει μόνο όσες δαπάνες γίναν με πλαστικό χρήμα και με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και ρωτάνε, λένε ας πούμε πόσο εισόδημα, πόσες αποδείξεις πρέπει να έχω μαζεμένες, πόσες έχω, πόσο θα πληρώσω αν δεν έχω κτλ. Για να ξέρουμε λοιπόν όλοι τι ισχύει με αυτήν την κατάσταση που γίνεται, που υπάρχει, όποιος έχει εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, μέσα στο 17, θα πρέπει το 10% από αυτό το εισόδημα που έχει να το μαζέψει σε δαπάνες. Να δούμε τώρα τι είναι τα κέντρα κοινότητας που λειτουργούν εδώ και λίγους μήνες σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Θα μας ενημερώσει σχετικά η συνάδελφος η Βάσο Γιαννουλίδου. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοκράτη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πρόκειται να πούμε για μια καινούργια δομή. Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι και φορείς διαχείρισης, υλοποίησης καλύτερα, είναι οι διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας. Εντάσσονται μάλιστα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας 14-20 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.
αποτελούν, θα λέγαμε, τα κέντρα κοινότητας, βασικό κύτταρο της κοινωνικής αλληλεγγύης και ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε βεβαίως για μια διευρυμένη δομή υπηρεσιών. Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι των Δήμων, είναι άτομα μεμονωμένα και οι οικογένειες βεβαίως που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι τα άτομα με αναπηρία, είναι οι Ρωμά, είναι οι μετανάστες, γενικότερα είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στα κέντρα κοινότητας τώρα που λειτουργούν σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί ο πολίτης με το αφημί και το άμκα του να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του, για τα επιδόματα που δικαιούται, τις δυνατότητες επίσης εργασίας που προσφέρονται, όπως και για τη συμμετοχή του σε διάφορα ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα. Φιλοξενήσαμε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, στην εκπομπή 7 μέρες Flashback, την πρόεδρο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Δυτικής Μακεδονίας και τη συντονίστρια σε επίπεδο Κοζάνης, στο κέντρο κοινότητας που λειτουργεί στην Κοζάνη, την κυρία Τάσα Βαβλιάρα. Μας μίλησε εκτενέστερα για το θεσμό αυτό. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι πρόκειται για μια καινούργια δομή, δεν την ξέρει πολύ καλά ο κόσμος. Οπότε θα λέγαμε απαιτείται μια επιπλέον δημοσιότητα και μια περαιτέρω δικτύωση, προκειμένου να γίνει ευρέως γνωστό και οι ωφελούμενοι, οι δικαιούχοι να μπορούν να απευθύνονται και να χρήζουν όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται. Θα πρέπει οι Δήμοι να πράξουν τα δέοντα για να κοινωνήσουν ουσιαστικά αυτή τη νέα δομή στους πολίτες τους. Βάσου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλειπε. Θα δούμε τι είπε η Τάσα Βαβλιάρα σε εμάς τους δύο τον προηγούμενο Σάββατο. Καλό βράδυ. Τι είναι λοιπόν, Τάσα Βαβλιάρα, αυτά τα κέντρα κοινότητας? Τα κέντρα κοινότητας είναι οι νέες κοινωνικές δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης. Έχουν θεσμοθετηθεί με το νόμο 4368 του 2016. Εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των περιφερειών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ουσιαστικά επιδιώκεται με τη λειτουργία των κέντρων κοινότητας η θεσμοθέτηση και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για όλους τους πολίτες. Θα αναφέρουμε και παρακάτω και ποιοι είναι οι ωφελούμενοι των κέντρων κοινότητας. Σχετικά με την ενημέρωση, την υποδοχή τους, την ενημέρωση και την διασύνδεση με τις υπηρεσίες και τις δομές που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο επικράτειας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια διευρυμένη δομή υπηρεσιών, τα λεγόμενα one stop shop ή τα λεγόμενα front desk, τα οποία παρέχουν μια εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση και υποστηρίζουν προγράμματα κοινωνικής προστασίας αλλά και πολιτικές, οι οποίες ήδη υλοποιούνται αλλά και προγραμματίζονται προς εφαρμογή. Πρόκειται δηλαδή να υλοποιηθούν ή να ενταχθούν στον σχεδιασμό αυτών του Υπουργείου Εργασίας. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πολίτες, να πούμε λίγο για τους ωφελούμενους, ποιοι μπορούν να έρθουν στα κέντρα κοινότητας, πού μπορούν να τα βρουν τα κέντρα κοινότητας και τι βοήθεια μπορείτε να τους παρέχετε? Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι, οι πολίτες οι οποίοι κατοικούν στον Δήμο που λειτουργεί το κέντρο κοινότητας. Επομένως είναι οι κάτοικοι των Δήμων, είναι τα άτομα με αναπηρία, είναι οι Ρωμά, είναι μετανάστες, είναι παιδιά ενήλικες και οικογένειες οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και γενικότερα ωφελούμενοι είναι όλες οι ευάλωτες ομάδες, έτσι όπως αυτές ορίζονται από τον στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής της κοινωνικής ένταξης. Τώρα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν τα κέντρα κοινότητας τα οποία έχει εγκριθεί η πρόταση λειτουργίας τους, εκτός, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που είχα, εκτός από το Δήμο της Φλόρινας, όπου εκεί θα λειτουργήσει και ένα παράρτημα. Δηλαδή στους υπόλοιπους νομούς, στις έδρες υπάρχουν και σε άλλα μέρη? Υπάρχει στο Δήμο Γρεβενών και στο Δήμο Δεσκάτης, στο Δήμο Άργος Οριστικού Καστοριάς, στο Δήμο Καστοριάς, πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία στο Δήμο Βοΐου, στο Δήμο Εορδέας, στο Δήμο Κοζάνης, στο Δήμο Αμιντέου και στο Δήμο Σερβία. Θέλω να μου πείτε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε από άποψη κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικών δομών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακριβώς σε αυτό το κομμάτι ήρθε να κουμπώσει και το κέντρο κοινότητας. Ουσιαστικά δηλαδή η πρόταση από το Υπουργείο και η φιλοσοφία του Υπουργείου Εργασίας ήταν ότι με το κέντρο κοινότητας αντιμετωπίζουμε τα αναπόσπαστα κομμάτια που υπάρχουν στις δομές και σε μία μη καλή εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής. Επομένως έρχεται το κέντρο κοινότητας. Τις ελλείψεις δηλαδή που υπάρχουν και τα κενά. Επομένως έρχεται το κέντρο κοινότητας στο κομμάτι αυτό που θα ενημερώσει τους πολίτες με όλους τους φορείς, για όλους τους φορείς
όλες τις δομές που υπάρχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και επίσης βασικός άξονας της λειτουργίας είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Εμείς στα κέντρα κοινότητας δουλεύουμε μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος, όπου υπάρχουν τρία μητρώα. Είναι το μητρώο των ωφελούμενων, όπου καταγράφονται οι ωφελούμενοι, γίνεται η διερεύνηση των αναγκών. Οι κοινωνικοί λειτουργοί παίζουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και γι' αυτό βέβαια και ο Σύνδεσμος των Κοινωνικών Λειτουργών πέτυχε και κατάφερε να υπάρχουν συντονιστές μόνο οι κοινωνικοί λειτουργοί στα κέντρα κοινότητας από όλες τις άλλες ειδικότητες. Γίνεται η διερεύνηση των αναγκών. Ουσιαστικά ενημερώνουμε και παραπέμπουμε τους πολίτες σε ό,τι προγράμματα υπάρχουν. Βλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν μέσα από αυτό το μητρώο. Υπάρχει μετά ένα άλλο μητρώο φορέων και υπηρεσιών, όπου μέσα σε αυτό θα καταγραφούν σιγά σιγά όλοι οι φορείς και όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν. Και ένα μητρώο επιδομάτων και προγραμμάτων. Επομένως, θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το πού πηγαίνει ο κάθε πολίτης και εξυπηρετείται, ποιες υπηρεσίες υπάρχουν και βάσει αυτών μας δίνεται δυνατότητα των στατιστικών στοιχείων που βγαίνουν από τα κέντρα κοινότητας να σχεδιάσουμε και κοινωνική πολιτική στα κομμάτια τα οποία μέχρι τώρα δεν λειτουργούσαν ή δεν λειτουργούσαν που σωστά. Είναι απαραίτητη και σημαντική στις μέρες μας, ειδικά. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Μπορούν να έρχονται σε επαφή μαζί σας. Αυτά λοιπόν και με τα κέντρα κοινότητας. Μένουμε στην εκπαίδευση για να δούμε τώρα τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής με τις σχολικές τσάντες των μαθητών σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Τι ακριβώς θα γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Στο στούντιο έχουμε τον Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα. Κώστα, καλησπέρα. Μετά τις λευκές εβδομάδες και τις εκδρομές των μεγαλύτερων παιδιών, έρχεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το σχέδιο του Υπουργείου και με εγκύκλιο του ο Υπουργός κάνει γνωστό ότι ενεργοποιεί. Τι ακριβώς? Ενεργοποιεί την εβδομάδα για το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν μία τουλάχιστον εβδομάδα, μένει ανοιχτό αν θα γίνουν και δύο, αυτό εξαρτάται από το Σύλλογο Διδασκόντων και το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Οι μαθητές την Παρασκευή θα αφήνουν τις τσάντες στο σχολείο, δηλαδή δεν θα τις παίρνουν σπίτι, άρα δεν θα έχουν διάβασμα για τα μαθήματα της Δευτέρας. Έτσι θα αποφορτίζονται ψυχολογικά προκειμένου να επιδοθούν σε δημιουργικό, όπως λέει το Υπουργείο, παιχνίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα βέβαια, ερχόμενοι στο σχολείο, ο δάσκαλος δεν θα τους εξετάζει στα μαθήματα, αλλά θα επιχειρεί με άλλους τρόπους να περάσει την διδακτική ώρα και να τους βάλει μαθήματα για την επόμενη μέρα, την Τρίτη. Μάλιστα. Νομίζω πως θα το χαρούν δε όντως οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί σίγουρο, τι λένε? Είναι σίγουρο. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν. Μάλιστα, πολλοί, επειδή πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, πολλοί διευθυντές με το Σύλλογο Διδασκόντων έχουν ήδη καθορίσει αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες που θα γίνει πράξη το πρόγραμμα του Υπουργείου. Μάλιστα. Κώστα, πριν δούμε το βίντεο που ετοίμασες από την Πτολεμαϊδα με την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδέας, θέλω λίγο να μου πεις τι ακριβώς θα ακολουθήσει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην εκπομπή σου σήμερα Αυτοψίες. Πολιτισμό. Στο επίκεντρο ο πολιτισμός της Εορδέας, θα έλεγα, και ένας νέος πολιτιστικός φορέας, έκανε την εμφάνισή του πριν από ένα χρόνο. Η Υψικάμινος μας διασκέδασε με πολλές εκδηλώσεις, πάνω από 60 εκδηλώσεις με πολλούς καλλιτέχνες. Ετοιμάζουν το δεύτερο φεστιβάλ, η πόλη γιορτάζει. Εμείς θα φωτίσουμε αυτό το δεύτερο φεστιβάλ και βεβαίως θα κάνουμε και τον απολογισμό της περασμένης περίοδου. Μάλιστα. 10:30 Αυτοψίες εδώ στον Φλάσ. Στην τηλεόραση του Φλάσ. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ που ετοίμασε από την Πτολεμαϊδα για τις σχολικές τσάντες. Ευχαριστώ πολύ. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, τη σχολική τους τσάντα για ένα Σαββατοκύριακο τουλάχιστον κάθε μήνα θα αφήνουν στο σχολείο και δεν θα την παίρνουν στο σπίτι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι διευθυντές της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων θα αποφασίζουν σχετικά με το ποιο θα είναι το Σαββατοκύριακο αυτό και θα ενημερώνουν τους γονείς των μικρομαθητών. Ενώ την επόμενη Δευτέρα, μετά το Σαββατοκύριακο, δεν θα εξετάζονται σε κανένα μάθημα και ο δάσκαλος θα επιλέγει τον τρόπο που θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά. Το ελεύθερο Σαββατοκύριακο, οι μαθητές θα επιδίδονται σε δημιουργικές δραστηριότητες, είτε ατομικά είτε ομαδικά, με το χρόνο να δαπανάται αποκλειστικά στο παιχνίδι και όχι στα μαθήματα της επόμενης εβδομάδας. Αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, θα έχουμε πια και ένα κενό που οι μαθητές θα αφήνουν τα βιβλία, τα σακίδια στο σχολείο?
Ναι, σύμφωνα με τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου, έχει ονομάσει ένα Σαββατοκύριακο στο μήνα η τσάντα στο σχολείο. Τι σημαίνει αυτό, η τσάντα στο σχολείο, μετά από τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκών και μετά από αίτημα του Διευθυντή προς το Σύλλογο Διδασκόντων, συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων ποιο Σαββατοκύριακο του μήνα μπορούν οι μαθητές να αφήνουν την τσάντα του στο σχολείο την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Το Υπουργείο λέει ότι αυτό μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να γίνει και δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, να το έχουν δηλαδή μαθητές στις τσάντες στο σχολείο και να μην έχουν το διάβασμα που έχουν, το καθιερωμένο διάβασμα του Σαββατοκύριακου, ανεξάρτητα από το ότι το έχει ο δάσκαλος ορίσει για το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, αλλά να είναι εντελώς η τσάντα στο σχολείο. Ουσιαστικά δηλαδή τα παιδιά δεν θα έχουν μαθήματα για το σπίτι, αλλά όλο αυτό θα γίνεται στο σχολείο. Όχι, δεν έχει να κάνει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα γιατί άλλου είδους ενασχόληση. Αυτό εξαρτάται, όπως είπα και σε μια άλλη δήλωση πριν, εξαρτάται από τον ποιοτικό χρόνο που θα διαθέσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Οι δάσκαλοι δεν είναι αρμοδιότητά τους να τους βάλουν κάτι το Σαββατοκύριακο. Θα εξαρτηθεί το πώς θα αξιοποιήσουν τον χρόνο μέσα με τις οικογένειές τους. Και από εκεί και πέρα τη Δευτέρα ο δάσκαλος θα σκεφτεί με ποιο τρόπο, γιατί όταν το παιδί, επειδή υπάρχουν και ύλη και μαθήματα, τη Δευτέρα θα επιστρέψει, θα αξιοποιήσει αυτόν τον χρόνο χωρίς να τον εξετάσει τα συγκεκριμένα μαθήματα. Επιστροφή στην Κοζάνη. Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης πραγματοποιήθηκε χθες με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του οργάνου και οι επικεφαλείς των παρατάξεων έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα. Καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη. Με ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και προκοπή για τους δημότες, με λιγότερα προβλήματα και περισσότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δράσεις, συνοδεύτηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για το 2018. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και η κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας με το φλουρί να πέφτει στους πολίτες. Η καλύτερη ευχή είναι αυτή τη φορά ευχές να πιάσουν. Και κυρίως να ευχηθούμε σε όλους τους συμπολίτες μας να περάσουν το 2018 με ευτυχία και υγεία, γιατί η υγεία είναι υπέρτατο αγαθό, και από εκεί και πέρα σαν κοινωνία να βάλουμε εκείνες τις προτεραιότητες και να καταβάλουμε εκείνη την προσπάθεια ώστε να προοδεύσει η κοινωνία μας στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και στο βαθμό που πρέπει και χρειάζεται, διερχόμενη μια πολύ σημαντική κρίση. Το 2018 είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά. Νομίζω μπορεί να είναι ένα έτος καμπής και για την χώρα μας αλλά και για την περιοχή. Και νομίζω ότι με προσπάθεια, με δουλειά, με πολιτική αντιπαράθεση, με όρεξη όμως και με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση μπορούμε να πετύχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Τα προβλήματα δεν σταματούν ωστόσο. Τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Ιστορικά δεν πρόκειται να σταματήσουν, αλλά εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε στο μέτρο που μπορούμε και στο μέτρο που μας το επιβάλλουν οι συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση η δουλειά μας είναι να καταβάλουμε την μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Η προτεραιότητα που θα θέσετε, κύριε Ιωαννίδη, ουσιαστικά. Η προτεραιότητα είναι η συνέχιση του δημοτικού έργου. Τα πράγματα έχουν μια συνέχεια. Έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν. Μεγάλες και σημαντικές προτεραιότητες, όπως είναι πολύ σημαντικά και μεγάλα έργα, παραδείγματι το ΒΑΑ, όπως είναι η αξιοποίηση του δημικού σταθμού, η κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει για την μεταλιγνητική εποχή, αλλά και έργα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, με την προσπάθεια να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες στην καθημερινότητά τους και να λύσουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα. Να ευχηθούμε στους όλους τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε όλα τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας, σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχές για ένα δημιουργικό 2018, ευχές για μια χρονιά η οποία επιτέλους θα δρομολογήσει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο τόπος. Θα ήθελα να ευχηθώ τη νέα χρονιά να καταλάβει επιτέλους η Δημοτική Αρχή ότι βρίσκεται στην ελληνική δημοκρατία και ότι πρέπει να διοικεί σύμφωνα με τους νόμους που είναι η ελληνική, που έχει η ελληνική δημοκρατία και όχι επιλεκτικά κατά το δοκούν ότι οι νόμοι εφαρμόζονται όπου και όταν χρειαστεί. Το ηθικό πλεονέκτημα της Δημοτικής Αρχής καθώς και τα χρόνια της αθωότητας όσον αφορά τις προθέσεις, τις πράξεις και τις παραλήψεις της έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί και εύχομαι πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2018. Να έρθουν καλύτερες μέρες το 2018 για όλους μας και ιδιαίτερα για την νεολαία, για τα παιδιά και τα εγγόνια. Ας μην πούμε περασμένα ξεχασμένα,
να θυμηθούμε ότι πρέπει να σηκώσουμε πιο ψηλά σημαία του αγώνα για την ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος, για την κοινωνική συμμαχία, τη συμμαχία όλων των αδικημένων, ώστε να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε έναν, να πάμε σε ένα καλύτερο δρόμο σε όφελος της κοινωνίας. Προετοιμάζεται ο Δήμος της Κοζάνης και ο Οργανισμός Αθλητισμού και Πολιτισμού για την Κοζανίτικη Αποκριά του 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης, δηλώσεις για το θέμα έκανε ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Να δούμε το ρεπορτάζ της Βάσου Σανουλίδου. Αντίστροφα μετρά ο Δήμος Κοζάνης για τη φετινή Κοζανίτικη Αποκριά, καθώς σε ένα μήνα περίπου η Κοζάνη θα κινείται σε ρυθμούς καρναβαλιού. Ήδη οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, Γιάννη Ιωαννίδη, θα έχουμε αρκετές αλλαγές, με σημαντικότερη αυτή της διακοπής των επιχορηγήσεων στους φανούς. Έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το Διοικητικό μας Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του 2018. Περιμένουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορέσουμε να τρέξουμε και τις υπόλοιπες εργασίες που έχουμε να κάνουμε και οι οποίες είναι άμεσα η αποκριά η οποία είναι μπροστά μας. Να πούμε εδώ ότι η προετοιμασία για την αποκριά έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις για τη δημιουργία των οντάδων και την κατασκευή των αρμάτων. Τις επόμενες μέρες θα κλείσουμε και με τους υπόλοιπους διαγωνισμούς, καθότι φέτος η διαδικασία θα γίνει τελείως διαφορετικά. Ο οργανισμός από φέτος σταματάει να επιχορηγεί τους φανούς και γενικά τους συλλόγους. Μας έχει απαγορευτεί από το Ελληνικό Συνέδριο, οπότε θα γίνονται όλες οι προμήθειες από τον ΑΠΝ, από τον οργανισμό, για να μπορούμε να τρέχουμε όλες τις δράσεις. Έχουμε ζητήσει από τους φανούς αναλυτικά τις ανάγκες που έχουν, έτσι ώστε να μπορούμε να προϋπολογίσουμε κι εμείς στο ύψος που θα τους δίναμε τα χρήματα πριν την προηγούμενη χρονιά. Ο προϋπολογισμός για την αποκριά του 2018 ανέρχεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Θα κοιμαθούμε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, στα 130 περίπου χιλιάδες. 130.000 ευρώ και θα έχουμε και τις δράσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα στο δημόσιο. Σημειώνεται τέλος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του 2018 για τις δράσεις του ΟΑΠΝ αγγίζει τα 2.113.000 ευρώ. Δικαίωση δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο επιδίκασε το δικαστήριο, δημιουργώντας μια ανάσα αισιοδοξία σε όσους αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. Για το θέμα μίλησε στον ΦΛΑΣ η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Χριστόδουλου. Το τριμελές εφετείο Πειραιά δικαίωσε ζευγάρι λογιστών που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη λόγω της μεγάλης διολίσθησης του ελβετικού νομίσματος έναντι του ευρώ, που οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση του ύψους των δόσεων για το δάνειό τους που είχαν λάβει σε ελβετικό φράγκο. Η δικαίωση της ατομικής αυτής προσφυγής δίνει ελπίδα στους περίπου 70.000 πολίτες που έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για ατομική προσφυγή. Από τραπεζικά στελέχη εκφράζεται η άποψη πως δεν δημιουργείται νομολογία από τη συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου και πως η τύχη του συνόλου των δανείων θα κριθεί στον Άριο Πάγο. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις. Έχει εκδοθεί αυτή η απόφαση από το εφετείο Πειραιά και έρχεται να προστεθεί στην εφετείου Ναυπλίου που εκδόθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, την εφετείου Αθηνών και εφετείου Αιγαίου και εφετείου Λάρισας. Να πούμε ότι οι αποφάσεις αυτές που σας είπα κρίνουν τελεσίδικα πια το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Πρόκειται για ατομικές αγωγές βέβαια, ατομική αγωγή όχι συλλογική, και πλέον οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν καταφέρει να πετύχουν αυτές τις θετικές αποφάσεις, πλέον στο δάνειό τους αποκαθίσταται πλήρως η ισορροπία και πληρώνουν με την ισοτιμία την αρχική. Κοιτάξτε να δείτε, τα δάνεια αυτά ήταν προβληματικά δάνεια από την άποψη ότι οι δανειολήπτες δεν γνώριζαν ότι παίρνοντας π.χ. ένα κεφάλαιο 100.000 θα πληρώνουν 50.000 ευρώ εννοώ και θα χρωστάνε 130.000 ευρώ. Είχαμε λοιπόν δάνεια με κειμενόμενο κεφάλαιο, κάτι το οποίο απέχει πολύ από την έννοια του δανείου έτσι όπως όλοι την ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή ένα δάνειο το παίρνεις, ξέρεις ότι πληρώνεις τόσο και αυτό μειώνεται μέσα από όπου πληρώνεται. Εδώ αντί να μειώνεται το κεφάλαιο του δανείου, αυξάνεται. Αυτό τον παράγοντα λοιπόν δεν τον ήξεραν οι δανειολήπτες, δεν τους ενημέρωσε η τράπεζα και το αιτιολογικό, το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών και της τελευταίας απόφασης αυτής του Πειραιά για την οποία συζητάμε
συζητάμε, ακριβώς αναφέρει ότι η τράπεζα δεν είχε ενημερώσει τους δανειολήπτες ενδελεχώς και περιστατωμένα ως προς αυτό το ζήτημα, όπως υποχρεούνταν από την τραπεζική νομοθεσία, και φυσικά δεν είχαν ενημερώσει και για τον τρόπο που μπορεί να αντισταθμίσει αυτόν τον κίνδυνο. Αφενός δηλαδή δεν τους είπαν τον κίνδυνο που είχαν αυτά τα δάνεια και αφετέρου πώς να προστατευτούν από αυτόν τον κίνδυνο. Επίσης, πάρα πολύ σημαντική παραδοχή στη συγκεκριμένη απόφαση, όπως και σε κάποιες άλλες από αυτές που σας ανέφερα, είναι ότι οι τράπεζες γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι μέλη γενέστε με την ισοτιμία, αφενός γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, αφετέρου διότι τους είχε ενημερώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ίδιες είχαν προστατευτεί. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο εξελίσσεται εξαιρετικά καλά, αν και έχουμε ακόμη κάποια πρωτοδικία που έχουν μία αντίθετη άποψη, αλλά θέμα νομικών, όχι ότι ο κόσμος είχε ενημερωθεί ή κάτι τέτοιο, κυρίως. Και ελπίζω ότι στο τέλος θα έχει μια επιτυχή κατάληξη για τους δανειολήπτες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων που ανέρχονται σε. Καθώς μιλούμε λοιπόν. Συγγνώμη, 10 δις, συγγνώμη. 10 δις, ναι. Καθώς μιλούμε λοιπόν για ατομικές υποθέσεις, αυτό δεν σημαίνει τελική δικαίωση του συνόλου των δανειολήπτων, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, οι δανειολήπτες, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να κάνουν μία αγωγή. Ακριβώς. Όσο εκδίδονται αποφάσεις τελεσίδικες, γιατί να σας πω κάτι, μία τράπεζα δεν επιλέγει, ας πούμε, την Νούκα θα την ενημερώσω και τον Παπαδόπουλο θα τον ενημερώσω. Η τακτική είναι ενιαία. Εξάλλου, στα χέρια μου βρίσκονται εσωτερικά έγγραφα των τραπεζών, τα οποία και αποδεικνύουν τι ακριβώς εντολές είχαν οι τραπεζικοί υπάλληλοι, όπως σας πληροφορώ ότι έχουν έρθει και τραπεζικοί υπάλληλοι στα δικαστήρια ως μάρτυρες, οι οποίοι εξέρεσαν πλήρως τι εντολές είχαν ως προς την προώθηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, γιατί υπήρχε πίεση να προωθηθούν αυτά τα δάνεια προς τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αυτό των δανείων σε ελβετικό φράγκο πρέπει να λυθεί, κανονικά θα πρέπει να λυθεί νομοθετικά. Χωρίς μεταβολές θα παραμείνει το ωράριο των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ξεσηκωθεί, καθώς τις προηγούμενες μέρες αναπτύχθηκε έντονη φημολογία για αλλαγές στο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που συζητούνται στη Βουλή. Το θέμα των αλλαγών στο ωράριό τους απασχολεί τους εκπαιδευτικούς, το οποίο περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την τρίτη αξιολόγηση. Πάντως, με σημερινή του ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει πως το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών θα παραμείνει αμετάβλητο. Το πολυνομοσχέδιο σε σχέση με την αξιολόγηση σήμερα. Σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται ότι εδώ έχουμε μια αλλαγή στις ώρες των διδασκόντων, των δασκάλων, των εκπαιδευτικών. Επειδή η Τρόικα πιέζει την κυβέρνηση ότι πρέπει να έχουμε αύξηση του ωραρίου, αύξηση στις εκπαιδευτικές ώρες. Ο Υπουργός εξήγηλε ότι θα υπάρχουν 30 ώρες υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το υποχρεωτικό ωράριο των συναδέρφων 30 ωρών ίσχυε από το 1985. Απλά υπάρχει ένας διαχωρισμός και για πολλούς που δεν είναι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν, ότι οι διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών είναι συγκεκριμένες, ξεκινάνε από τα έτη υπηρεσίες τους, που αν μειωθούν 1-2 ώρες στη διάρκεια των ετών προϋπηρεσίας τους, αλλά το εργασιακό μας ωράριο ίσχυε και ισχύει μέχρι τις 2 η ώρα, ανεξάρτητα βέβαια από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, αν ήθελε να αναθέσει κάποιο επιπλέον έργο στους συναδέρφους. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Υπουργός αυτές οι 30 ώρες που λέει, αν επειδή μια σχολική μονάδα, δεν το έχει πει και αυτό, ότι λείπουν πολλές φορές συνάδελφοι, λειτουργεί μέσα από το να υπερβαίνουν οι συνάδελφοι το διδακτικό τους ωράριο, να μπαίνουν μέσα και να κάνουν και εκτός υπερορίας και ώρες για να μπορέσει να λειτουργήσει η διδακτική μονάδα. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Άρα φαίνεται ότι από το παραθυράκι μάλλον καταργούνται οι υπερορίες και ενδεχομένως θα μειωθούν οι θέσεις των αναπληρωτών. Εμείς σαν συνδικαλισμός επιμένουμε ότι οι υπερορίες των συναδέρφων πρέπει να τις κάνουν, γιατί όταν μπαίνουν μέσα και κάνουν επιπλέον διδακτικές ώρες πρέπει να πληρωθούν, αλλά μέχρι ένα ορισμένο όριο, γιατί σκοπός μας είναι να διορίζονται και αναπληρωτές στα υπολείμματα κενών που υπάρχουν στα σχολεία.
Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια πολιτών, συλλόγων και φορέων για τον 12χρονο Κοζανίτη Αλέξανδρο Μελισσινό που χρειάζεται βοήθεια για να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία. Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη. Συνεχίζεται η προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων από την οικογένεια του 12χρονου Αλέξανδρου Μελισσινού για τις ανάγκες μετακίνησής του στην Αμερική για ιατρικούς λόγους. Ο Αλέξανδρος πάσχει από στεοσάρκωμα στο μυρό και θα πρέπει να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο του Χιούστον. Τα υπέρογκα έξοδα μετακίνησης και θεραπείας του αναγκάζουν την οικογένειά του να ζητήσει την βοήθεια της τοπικής κοινωνίας περιοχής. Για το σκοπό αυτό έχει ανοίξει αριθμός λογαριασμού, με την ανταπόκριση των πολιτών ήδη να είναι συγκινητική. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to? Αλλάζουμε θέμα και πάμε να δούμε μια αθλητική είδηση. Την πίτα της έκοψε χθες η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Κοζάνης. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Γιώργου Κατσίκα. Σε εξαιρετικό οικογενειακό κλίμα, οι μικτές της ΕΠΣ Κοζάνης, μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κοζάνης με τον πρόεδρο κύριο Νίκο Σάβα, ο προπονητής των μικτών κύριος Απόστολος Κωνσταντινίδης, υπεύθυνοι των μικτών κύριος Τάσος Χατζιπαυλίδης και κύριος Δημήτρης Φραντζόπουλος, ο φροντιστής των δύο μικτών ομάδων κύριος Στέλιος Μούσιος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης κύριος Χρήστος Σάβας, αλλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές, νέοι και παιδες. Με ένα σύντομο χαιρετισμό, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης, κύριος Νίκος Σάβας, ευχήθηκε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές υγεία και καλή πρόοδο σε ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος έκοψε τις δύο πίτες, αρχικά των παιδών και μετά των νέων. Τυχερός της βραδιάς, στους παιδες, ο Θανάσης Μπίκος, ενώ στους νέους, ο Δημήτρης Πελέκας. Η όμορφη βραδιά έκλεισε με πολλά πειράγματα, χαμόγελα, αλλά και ευχές της διοίκησης και του προπονητή στους νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Είχαμε μια εκδήλωση την ομάδα των παιδών και την ομάδα των νέων τελειώνοντας το πρωτάθλημα για τις μικτές της ΕΠΣ Κοζάνης. Ήταν μια σύντομη χρονιά φέτος, αλλιώς το ελπίζαμε ότι θα είναι η κατάληξη. Δυστυχώς κάποια άτυχα αποτελέσματα δεν μας επέτρεψαν να έχουμε συνέχεια ακριβώς όπως την περιμέναμε. Το ποδόσφαιρο όμως είναι έτσι. Ελπίζουμε ότι η επόμενή μας χρονιά θα είναι καλύτερη. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στα παιχνίδια, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΕΠΣ Κοζάνης. Εύχομαι να είναι γερά, να πετύχουν τους στόχους τους στο σχολείο και ό,τι το καλύτερο και στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη για την ΕΠΣ Κοζάνης και για τα παιδιά που θα έρθουν να στελεχώσουν τις ομάδες από την καινούργια σεζόν. Θα ήθελα να ευχηθώ για το 2018 όλα τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές των μικτών ομάδων της Κοζάνης, στη διοίκηση, το προσωπικό της ΕΠΣ, καθώς και όλους τους ποδοσφαιριστές του νομού, καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, και ο καθένας, μικρός ή μεγάλος, να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Είτε αυτά είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου, είτε στην προσωπική του ή επαγγελματική του ζωή. Εγώ από εδώ την εκδήλωση είδαμε ένα οικογενειακό κλίμα, ένα κλίμα που ήταν ζεστό. Αυτό έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς αυτό το πράγμα, έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς προσπάθησα να βάλω στα παιδιά το μικρόβιο, το τι σημαίνει η ομάδα και η διαδικασία όλη αυτή των κλιμακίων και της ΕΠΣ Κοζάνης. Σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε όχι σε αγωνιστικό επίπεδο. Σε κάποιους άλλους τομείς όμως μπορέσαμε και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και αυτό να βγαίνει προς τα έξω και σήμερα, όπως είδατε εσείς στο τραπέζι, αλλά και μέσα στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις και κατ' επέκταση στους αγώνες.
Το ότι αγωνιστικά δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας, πάντα θεωρώ και το έλεγα από την πρώτη στιγμή που ξανανέλαβα προπονητής της Μικτής, ότι ο στόχος των ομάδων της Κοζάνης είναι ο πρωταθλητισμός και όχι του ομίλου. Και όχι του ομίλου ο πρωταθλητισμός, αλλά γενικά να φτάνει η ομάδα όσο το δυνατόν πιο μακριά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ήταν συγκυριακή. Συγκυριακή. Έγινε η προσπάθεια, έγινε καλή προσπάθεια από όλους. Από τη διοίκηση πρώτα απ' όλα της ΕΠΣ, από τους φροντιστές της ΕΠΣ, από τα ίδια τα παιδιά. Αλλά τελικά κάτι μας έλειπε αγωνιστικά που δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες λίγες φορές πετυχαίνεις τους στόχους, περισσότερες φορές προσπαθείς να πετύχεις και ανταμείβεσαι, και γι' αυτό είναι γλυκιά η επιτυχία, γιατί είναι λίγες φορές στην ζωή του καθενός. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Εδώ και 50 χρόνια πρωταγωνιστεί με συνέπεια στο χώρο του αυτοκινήτου. Κατάκης Auto Group. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής 6 εργοστασίων. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Τώρα σας παρουσιάζει τη νέα σειρά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Value Plus. Επιλέξτε το επόμενό σας αυτοκίνητο από τον μεγαλύτερο στόλο στη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά με τριπλή εγγύηση ποιότητας. 2 χρόνια μηχανική εγγύηση. Πιστοποίηση πραγματικών χιλιομέτρων. Και δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Κατάκης. Υπεραξία στο αυτοκίνητο. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κοζάνης Λάρισας. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Η τέχνη, η κατασκευή, η ποιότητα. Σιόγκας. Οικολογικά παιδικά έπιπλα. Κασομούλη 10 στην Κοζάνη. Τα πάντα παντού. Καταστήματα ACS, Λογδανίδης Χρήστος, σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμίνδεο. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας όπως τα κατέγραψαν οι κάμερες του Flash. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Αμέσως μετά, στις 10.30 περίπου, η εκπομπή Αυτοψίες με τον Κώστα Μαυρίδη. Καλεσμένοι του σήμερα τα μέλη της εξαιρετικής ομάδας, πολιτιστικής ομάδας της Πτολεμαΐδας, η Ψικάμινος. Από όλους και όλες εμάς, καλό σας βράδυ. Watching you stand up.